Η λευκή ισοπαλία και κυρίως η μετριότατη επιθετικά εμφάνιση στην Κατερίνη επανέφεραν την έντονη εσωστρέφεια στις τάξεις της ΑΕΛ, η οποία καλείται μέσα σε άκρος πιεστικό κλίμα να ξεκινήσει την προετοιμασία της για τον αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 στο στάδιο Αλκαζάρ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Βόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση προτίθεται να επιβάλλει υπέρογκο πρόστιμο στους παίκτες για την συγκεκριμένη εμφάνιση, ενώ ασφαλείς πληροφορίες θέλουν το μεγαλομέτωχο Βαγγέλη Πλεξίδα να έχει διερευνήσει και πιθανή νέα τέταρτη για φέτος αλλαγή προπονητή, η οποία ωστόσο δύσκολα θα γίνει, τουλάχιστον ως τον προσεχή αγώνα που φαντάζει και είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην κούρσα για την τρίτη θέση. Έτσι λοιπόν, Τζαναβάρας και παίκτες ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, ευελπιστώντας ότι η μία επιπλέον εβδομάδα προπονήσεων θα βοηθήσει στον εγκλιματισμό των πολλών νέων παικτών, ενώ ταυτόχρονα η τεχνική ηγεσία ποντάρει στην αποθεραπεία των Ηλιομάρ, Κοντοδήμου, Ρίστοβιτς, καθώς και στην επιστροφή του Δελιζήση που εξέτησε ποινή μιας αγωνιστικής. Βέβαια, στον αντίποδα ενοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Μπόγιοβιτς, αλλά προς το παρόν υπάρχει αισιοδοξία για τη συμμετοχή του στο Θεσσαλικό ντέρμπι, ενώ εκτός πλάνων τίθεται πλέον οριστικά, χωρίς να έχει αγωνιστεί, ο Κογκολέζος Ντεοκάντα, καθώς δεν εκδίδεται δελτίο στον παίχτη που φέρεται να έχει εκκρεμότητες με την ομάδα της πατρίδας του στην οποία και αγωνίζονται.